στην Αθήνα με τον κύριο Αλεξιάδη και τον διοικητή του ΟΓΑ, γιατί όπως ξέρετε θέλουν να μας περάσουν από τον ΟΓΑ στο ΙΚΑ και αυτό το πράγμα εμείς δεν θα μπορέσουμε να το αντέξουμε. Σήμερα αυτή τη στιγμή εδώ στον κόβο της Κουλούρας στην Ιμαθία έχουμε τους αγροτικούς συλλόγους. Είμαι ο Μάκης Αντωνιάδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νάουσας. Τα τελευταία 6 χρόνια η κοινωνία μας και εμείς σαν τάξη αγρότες ζούμε μια πρωτοφανή κρίση που δεν την έχουμε ζήσει τα τελευταία 50 χρόνια μετά τον πόλεμο. Αντιδράμε με αυτή την κίνησή μας και συμμετέχουμε στην πανελλαδική απεργία αυτής που γίνεται συντονισμένα στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και σε όλη την Ελλάδα, για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στα μέτρα τα φορολογικά και ασφαλιστικά που θέλει να βάλει η κυβέρνηση. Είμαι ο Ελευθέριος Γίτσας, είμαι ο αντιπρόεδρος του ΣΕΚ. Στα πλαίσια της οργάνωσης από εκείνη που έχουν κάνει όλοι οι αναγνωρισμένοι φορείς του αγροτικού τομέα, το ΣΕΚ είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, στις 17 του μήνα που πέρασε, κάναμε μια πρώτη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Συμφωνήσαμε εκεί ότι πρέπει να πάμε σε αυτόν τον αγώνα όλοι μαζί. Με αποκορύφωμα την μέρα από εδώ και πέρα. Αυτά τα μέτρα τι σημαίνουν για τον κλάδο σας και από εδώ και πέρα τι θα κάνετε? Αυτά τα μέτρα σημαίνει καταστροφή. Καταστροφή ολοκληρωτική, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε από εδώ και πέρα, εκτός αν δεχτούν αυτές τις προτάσεις που έχουν από εμάς, τις οποίες συζητάμε όλοι μαζί και ήδη τις έχουμε αυτές τις προτάσεις κατά κάποιο τρόπο ολοκληρώσει. Φίλοι αγρότες, αγαπητοί συνάδελφοι αγρότες, σήμερα φαίνεται πως εδώ κάτι δυναμικό πάει να δημιουργηθεί. Η συμμετοχή είναι ικανοποιητική, όμως θα πρέπει όλοι εμείς που είμαστε εδώ με επιχειρήματα και με αγωνιστικότητα να πείσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα σαν επαγγελματίες είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Θα σταθώ όμως σε ένα σημείο και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας. Οι προηγούμενοι αγώνες, συνάδελφοι αγρότες, είχαν να κάνουν με την αύξηση του εισοδήματος ή τη διατήρηση του εισοδήματός μας. Η διαφορετικότητα αυτού του αγώνα πρέπει να γίνει ιδιαίτερα αντιληπτή ότι είναι ο αφανισμός μας. Δεν θα μπορούμε αύριο να καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας, δεν θα υπάρχουμε σαν επαγγελματίες και αυτό βεβαίως συνεπάγεται δύσκολες ώρες, δύσκολες στιγμές, δύσκολο και δυσίωνο μέλλον για τις οικογένειές μας. Επομένως... Συμμετοχή καθόλου. Σε άλλα θέματα λιγότερο σοβαρά υπήρχε διπλάσιος κόσμος. Εγώ θα επαναλάβω όσα είπα και στον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Μπόλαρη, όταν πέρασε από τη Βέρεια, αλλά επίσης και όσα είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Υπάρχουν κάποια δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι οι αγρότες πουλάνε σε τιμές δεκαετίας του 80. Το δεύτερο είναι ότι τα έξοδα από τη δεκαετία του 80 έχουν πολλαπλασιαστεί. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά, όλοι μας. Η αύξηση της άμεσης ή της έμεσης φορολογίας το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι οι μικροϊδιοκτήτες γης να πουλήσουν τα κτήματά τους και να γίνουν εργάτες στα κτήματά τους. Και τι θα πετύχουμε, φίλοι, με αυτό? Εν έτη 2015 θα ξανακάνουμε τσιφλικάδες? Αυτό είναι ντροπή. Θέλω να πιστεύω ότι μια αριστερή κυβέρνηση θα το καταλάβει αυτό και θα σκύψει πάνω στο πρόβλημα με τη σοβαρότητα που πρέπει και θα δώσει την απαραίτητη λύση. Μαζί σας σε ό,τι χρειαστεί. Σήμερα, για να πάει καλά η χώρα, για να πάει μπροστά, μόνο με την ανάπτυξη μπορεί. Και η ανάπτυξη ξεκινάει από πού? Από εσάς. Από το πρωτογενή τομέα. Αν θέλουν να το σταματήσουν, ας μας πούν τέλος πάντων τι θέλουν να κάνουν. Δεν το καταλαβαίνουν ότι μόνο από εσάς στρέφεται όλη η Ελλάδα? Αυτά τα φορολογικά μέτρα στο ασφαλιστικό αλλά και το φορολογικό δεν μπορούν να κρατηθούν και στην καλύτερη επιχείρηση. Πόσο μάλιστα στον αγρότη που ξέρουν οι ίδιοι το τι περνάτε. Εμείς είμαστε παρόντες εδώ, αλλά δεν είναι μόνο η παρουσία. Πρέπει να κάνουμε πιο δυναμικές ενέργειες. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι δύσκολες οι ώρες που περνάει ο τόπος και δυστυχώς προβλέπονται να γίνουν ακόμη δυσκολότερες. Είναι η στιγμή που πρέπει να αντιληφθούμε και να δουλέψουμε πάνω σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να υπάρξει
αναχέτηση αυτών των μέτρων τα οποία οδηγούν σε μαρασμό την ελληνική ύπαιθρο. Και το δεύτερο είναι να μπορέσουμε να συντονισμένοι όλοι μαζί να συντάξουμε σαφείς προτάσεις για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Της Βέρειας ο κ. Βουργιατζίδης είπε ότι δεν υπάρχει συμμετοχή. Εμείς θεωρούμε σαν αγρότες ότι κάνουμε τον αγώνα μας και την προσπάθειά μας, γιατί πλέον σήμερα φτάσαμε σε σημείο για να κάνουμε την κινητοποίηση είναι θέμα επιβίωσης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην Αθήνα υπάρχει μια επιτροπή από όλη την Ελλάδα. Εμείς έχουμε στείλει τον Θοδωρή τον Παπακουσταντίνο, ο οποίος είναι συντονιστής της πρωτοβουλίας. Έχουμε 62 συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. Κάνουμε μια πολύ σωστή και σοβαρή δουλειά. Είμαστε αγρότες καθαροί, καθ' αυτού αγρότες, γιατί όπως λένε και η κυβέρνηση σήμερα, δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι αγρότες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το ραντεβού που έχουν 2 η ώρα το μεσημέρι με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Αλεξιάδη, ότι θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα, έτσι ώστε και εμείς να μπορέσουμε να πάμε στα σπίτια μας και στις δουλειές μας. Παρατήστε τη δουλειά με τράκτερ απ' το χωριό, για την πόλη μια και δυο. Βρισκόμαστε στον κόμβο Κουλούρας, όπου έχουν ξεκινήσει κινητοποίηση των αργωτών. Δίπλα μας έχουμε τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Κυρίνη. Κύριε Κυρίνη, πρόκειται από αγροτική οικογένεια. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την συμμετοχή των αγροτών και για την παρουσία σας εδώ. Βρισκόμαστε όλοι εδώ, παιδιά, σήμερα για να συμπαρασταθούμε τους αγρότες της Ιμαθίας. Βέβαια και όλους τους αγρότες όλης της Ελλάδος, επειδή όμως είμαστε στην Ιμαθία, μιλάμε για την Ιμαθία. Θα ήθελα πράγματι και εγώ η συμμετοχή των αγροτών σε αυτή την προσπάθεια να είναι μεγαλύτερη. Είναι όμως αυτή που είναι, ας μην απελπιζόμαστε. Πιστεύω πως αύριο και μεθαύριο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Πρέπει να αντιληφθούν οι συνάδελφοι αγρότες, οι φίλοι αγρότες, ότι αυτήν τη φορά δεν αγωνίζονται ούτε για τη βελτίωση του εισοδήματος, ούτε για να την διατηρήσουν στα ίδια επίπεδα. Όπως είπα και προηγουμένως, αγωνίζονται για την πραγματική ύπαρξή τους. Τα μέτρα έτσι όπως πρόκειται να εφαρμοστούν οδηγούν στον αφανισμό τους. Πρέπει όλοι να το καταλάβουν, και οι συμμετέχοντες και οι μη συμμετέχοντες. Όμως θα πρέπει οι συμμετέχοντες και αυτοί που έχουν κατανοήσει το πρόβλημα να το μεταφέρουν με επιχειρήματα και αγωνιστικότητα σε αυτούς που δεν συμμετέχουν, για να υπάρχει ένα μαζικό κίνημα εδώ στην Κουλούρα που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση των αγροτών. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Στον κόμβο Κουλούρας βρισκόμαστε. Δίπλα μας έχουμε τον Παναγιώτη Μεσαλά, τον πρόεδρο των Γεωργικών Συλλόγων Αλεξάνδρειας. Παναγιώτη, θέλω να μας πεις για τη σημερινή κινητοποίηση, που αποσκοπεί, και δύο λόγια γενικά για το τι μέλη γενέστε. Τι μέλη γενέστε? Το μέλη γενέστε, το επόμενο μας ραντεβού θα είναι στην Αθήνα. Θα καλέσουμε τον κόσμο να είναι κοντά στους αγροτικούς συλλόγους, ώστε να μπορέσουμε να οργανωθούμε, να μπούμε στη λεωφορεία για να κατεβούμε στην Αθήνα να κάνουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Τις επόμενες εβδομάδες ίσως. Σήμερα κορυφώνεται η εβδομάδα του κινητοποιήσεων, η προηγούμενη, και το μήνυμα της σημερινής συγκέντρωσής μας εδώ, που ομολογουμένως από όλους φορείς ο Σύλλογος Αλεξάνδρειας έδωσε δυναμικό παρόν, είναι πολύ απλό το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Είναι ότι εάν περάσουν τα φορολογικά μέτρα και τα ασφαλιστικά που θέλουν όσοι έχουν, όπως έχουν συμφωνηθεί, και δεν γίνουν τροποποιήσεις, ο πρωτογενής τομέας αύριο σβήνει τις μηχανές του. Δεν θα υπάρξει επόμενη μέρα για κανέναν μας. Παναγιώτη, είσαι ικανοποιημένος από τη συμμετοχή των αγροτών της Ιμαθίας εδώ στον κόμβο Κουλούρας? Φυσικά και δεν είμαι, αλλά δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες σήμερα δεν ευνόησαν. Την προηγούμενη φορά έβρεχε και δεν ήρθε κανένας να βραχεί. Σήμερα έχει καλό καιρό και είναι όλοι στα χωράφια. Εγώ τους δικαιολογώ όλους και λέω ότι δεν έχουν να πληρώσουν την εφορία την περσινή, και είναι αυτή τη στιγμή και μαζεύουν βαβάκια, κόβουν καλαμπόκια, μπας και πληρωθούν για να πληρώσουν την εφορία τους. Από τη μεριά του Έμβολος να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους αγρότες μας, καλή επιτυχία στην κινητοποίηση και γρήγορα να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ και εγώ.
μεταξύ μας. Δεν ξέρω, αλλά και οι δουλειές μας να μην τελειώσει εκεί πρέπει να πάμε εμείς. Αυτό, τίποτα άλλο. Κοντά στους συλλόγους να είστε. Ναι, το ταξίδι στην Αθήνα θα γίνει λίγο πριν να ψηφιστούν τα μέτρα. Κοντά στους συλλόγους να είστε, παιδιά. Για να καταλάβουν και οι βουλευτές ότι πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά να τα πρέπει να το ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Τριπλά και τριπλά. Αυτά. Πάει καλά φέτος η χρονιά. Πάει καλά. Ρόκοψαν όλα τα σπαρτά. Πάει καλά φέτος η χρονιά. Πάει καλά. Ρόκοψαν όλα τα σπαρτά. Πάθουν πάλι τσούρμοι μέσα. Προχωρήσε πάνω τα πάντα. Είσαι από και στα διόδια αξίζει τον κόπο να πας. Την επόμενη φορά εκεί θα πάμε. Έτσι. Στα διόδια αξίζει τον κόπο. Εκεί πονάει η κρατική. Αλλά και το πόσο στις ιδιώτες τώρα δεν του πονάει. Όχι, οι ιδιώτες πονάει εδώ πέρα πάντα. Αυτό θα την αγγίξει. Δεν μάθει. Thank you.
Thank you.